Είναι 7 και 53 πρώτα λεπτά σε αυτό το σημείο. Να πάμε να συναντήσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αποστόλου. Υπουργέ μου, ξέρουμε πόσο δύσκολες είναι αυτές οι μέρες. Το αναμένατε, προετοιμαστήκατε. Θα θέλαμε να είστε εδώ, αλλά ξέρουμε ότι τα στρατηγία σας μελετάτε άλλα πράγματα. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές μας και κυρίως στους αγρότες που βρίσκονται αυτή την ώρα στους δρόμους. Υπουργέ μου, εχθές κάνατε μια σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό και τον ενημερώσατε. Ο Πρωθυπουργός καλεί τους αγρότες σε διάλογο να πάνε να το συναντήσουν, να μιλήσουν. Τι καινούριο τους λέμε σήμερα το πρωί, Κυριακή? Να σας πω καταρχήν ότι συζητά η κυβέρνηση με τους αγρότες από τον Οκτώβρη. Εγώ παραμονές εκλογών με μια βαλίτσα έτρεξα όλη την Ελλάδα και συζητούσα με τους αγρότες πάνω στη συμφωνία που είχαμε υπογράψει, διότι η προστασία ιδιαίτερα του αγροτικού χώρου ήταν κύριο ζητούμενο για μας. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, ότι βεβαίως ο διάλογος θέλουμε να συνεχιστεί. Στην τελευταία εγώ συνάντηση που είχαμε τους αγρότες μου έβαλαν το θέμα ότι θέλουν να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό. Τους είπα ότι μόλις επιστρέψει ο Πρωθυπουργός από τον Ταβός θα του θέσω το θέμα και την επομένη ο Πρωθυπουργός τους κάλεσε σε διάλογο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα. Για μένα η ιδιαιτερότητα του χώρου είναι αυτό που υπηρετώ χρόνια. Χρόνια, όχι χτες, προχθές κτλ. Και πραγματικά χρειάζεται αυτή η ιδιαιτερότητα, διότι είναι μια δραστηριότητα που λέμε εμείς πολύ απλά ξέσκεπη. Δηλαδή χρειάζεται στήριξη. Αυτή τη στήριξη την σέβεται και την υπερασπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ένα κοινοτικό προϋπολογισμό για τον αγροτικό χώρο και δεν έχει άλλο, ιδιαίτερα για παραγωγικές δραστηριότητες. Για τους Έλληνες αγρότες λοιπόν, όπως για όλους τους Ευρωπαίους, διασφαλίζεται μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική ένα ποσό, σύμφωνα βεβαίως με τους αγρότες που υποβάλλουν δικαιώματα και υποβάλλουν δικαιώματα γύρω στους 700.000 αγρότες. Κυρίως, κατ' επάγγελμα, ναι. Ναι, αυτοί λοιπόν, οι κατ' επάγγελμα είναι, είναι λιγότεροι, είναι αυτοί που υποβάλλουν τη δήλωση, είναι 530.000. Εγώ θέλω να σας πω ότι για αυτούς λοιπόν όλους η Ευρωπαϊκή Ένωση τους στηρίζει με 2,5-2,6 δις, το οποίο μεταφράζεται για τους Έλληνες αγρότες περίπου 5.000 ευρώ κατά μέσο όρο για τον καθένα. Άκουσέ με λίγο, αυτό είναι ωραίο στην Ευρώπη και τα λοιπά. Αυτό είναι, είναι ωραίο και για τον Έλληνα αγρότη να το απολαμβάνει. Υπουργέ μου, εδώ όμως βρισκόμαστε δεύτερο μπροστά. Λόγι, θέλω να πω και για μπροστά, την ιδιαιτερότητα. Άκουσέ με μια στιγμή να σε ρωτήσω κάτι και μετά το απαντάς όλοι μαζί. Εδώ βρισκόμαστε σε μια εξέγερση αγροτών και το λέω εξέγερση γιατί εγώ που έχω καλύψει τόσες φορές τα μπλόκα ή τέλος πάντων όλα αυτά τα χρόνια, τώρα οι αγρότες συνειδητοποίησαν ότι δεν είναι τα προβλήματα με τα πορτοκάλια, με τα βαμβάκια, με το σιτάρι. Είναι προβλήματα που έχουν να κάνουν δομικά και αλλάζει και η φορολογία και το ασφαλιστικό. Όταν σου λένε, να τα πούμε λοιπόν τώρα και αυτά επειδή όταν, όχι, όταν επειδή λένε στην κυβέρνηση πάρ το πίσω για να συζητήσουμε. Ακούστε με σας παρακαλώ. Θέλω να γίνει αισθητό το ότι η ιδιαιτερότητα και από τις ελληνικές κυβερνήσεις και από τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση είναι κάτι που το υπερασπίζεται. Σωστό. Και θέλω κύριε να υπουργέ, σας πάω, κύριε ακούστε, υπουργέ, ναι, ακούστε λίγο. Υπάρχει ένα αίτημα των αγροτών μετά τις χθεσινές κινητοποίησεις και αποφάσεις τους, το οποίο λέει τα εξής. Πρώτα ο Πρωθυπουργός θα αποσύρει πλήρως φορολογικό ασφαλιστικό και μετά θα τον δούμε στο Μαξίμου. Και το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Υπάρχει περίπτωση να αποσύρει η κυβέρνηση πλήρως τα δύο νομοσχέδια ή συζητάμε επί καινού περιεχομένου θέματος? Κύριε Τάκη, πού το είδατε εσείς το φορολογικό νομοσχέδιο? Πού σας το είδατε λέω αγρότες, τι λένε το οι αγρότες. Υπάρχει μια συμφωνία την οποία υπογράψαμε και αυτό είναι το οποίο συζητάμε. Ωραία, ωραία. Να, συζητάμε το πάμε λοιπόν διαφορετικά. Να το πάμε όχι, διαφορετικά. Να το πάμε διαφορετικά. Υπουργέ, το ασφαλιστικό. Υπάρχει περίπτωση να το πάρετε πίσω? Παρακαλώ. Επειδή βγαίνουν διαρκώς και βάζουν το θέμα το φορολογικό, θέλετε να σας απαντήσω τι φορολογικά η κυβέρνηση έχει κάνει για τους αγρότες? Το 2016 που θα υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις για το εισόδημα του 2015 θα πληρώσουν αυτά που πλήρωσαν το 2014, τα οποία είναι λιγότερα σε σχέση με αυτά που πλήρωσαν για το εισόδημά τους του 2013, του 2014. Μάλιστα. Από 411 εκατομμύρια φτάνουμε στα 183. Κύριε,
Μα έτσι, ακούστε αυτή είναι με. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Συμφωνούμε σε αυτό που λέτε. Άρα πρέπει. Συμφωνούμε στο ότι και το 2016 θα πληρώσουν λιγότερα λεφτά από αυτό προηγούμενο. Ναι, Υπουργέ, μου τώρα με συγχωρείς. Εδώ η αγρότα σου λέει το 18, το 19, το 20. Σας παρακαλώ αναβάζει... λοιπόν, να πάμε τώρα στο 18 να το κλείσουμε αυτό. Στο 19, στην ερώτηση, μην ξεφύγουμε από αυτό. Δεν αυτό είναι μπορώ... όμως, δεν είναι της ώρας. Είναι ένα θέμα συμφωνούμε. Το οποίο... Θα το ασφαλιστικό μπορείτε να το πάρετε πίσω αυτό που λένε οι αγρότες για να συζητήσουμε με τον Πρωθυπουργό. Αφήστε και το χώρο. Θέλω να πάρουμε πίσω τη συμφωνία. Επιτρέψτε μου να σας πω, αυτό που υπάρχει είναι συμφωνία. Αυτή διαπραγματευόμαστε. Να πάρουμε πίσω τη συμφωνία. Τότε αν πάρουμε πίσω τη συμφωνία υπάρχει ένα θέμα παραμονής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τα καταλάβουν αυτά. Ναι, αυτά όμως τους τα έχετε εξηγήσει. Κύριε Τάκη, έχω συναντηθεί με όλους και με όλες τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν αλλεπάλληλες φορές. Από τον Οκτώβριο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν ανοιχτό. Με όλους κουβέντιαζα και μάλιστα έχω κάνει και τηλεοπτικό διάλογο με όλους και ζήτησα ιδιαίτερα αυτή την περίοδο ακόμη και να τους επισκεφθώ. Ναι, και αλλά τα πρόβλημα το εκεί αποτέλεσμα, που κύριε Υπουργέ, να συζητήσουμε. Το αποτέλεσμα τώρα, όλων αυτών των συζητήσεων και του διαλόγου που λέτε ότι έχετε από το Σεπτέμβριο είναι το κλείσιμο των δρόμων που προετοιμάζετε. Κοιτάξτε, είναι δικαίωμά τους και αυτοί οι ίδιοι, τους το έχω ξεκαθαρίσει, αποφασίζουν για τον τρόπο με τον οποίο διεκδικούν. Και βεβαίως υπάρχουν ζητήματα τα οποία τους δημιουργούν προβλήματα. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε ανοιχτοί και το επαναλαμβάνουμε στο διάλογο, διότι έχοντας μια συμφωνία την οποία πρέπει να την υπηρετήσουμε, να την υλοποιήσουμε, όχι μόνο την έχει συμφωνήσει το σύνολο του πολιτικού κόσμου που είναι υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας, αλλά είναι και ανάγκη ιδιαίτερα για τους ίδιους αγρότες. 3,5 δις κάθε χρόνο το καταλαβαίνετε ότι πρέπει οπωσδήποτε να εισραίουν στον αγροτικό χώρο, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε μια προσπάθεια να βγούμε μπροστά, το καταλαβαίνετε. Ωραία, άκουσε με, εδώ που είμαστε τώρα. Λες ότι δεν μπορώ να πάρω πίσω το ασφαλιστικό, γιατί αυτό είναι η συμφωνία με την Τρόικα. Δεν είπα και... δεν μπορώ να πάρω πίσω το ασφαλιστικό. Είπα ότι το ασφαλιστικό είναι ένα θέμα το οποίο διαπραγματευόμαστε αυτή την ώρα. Όχι, υπάρχει όχι. Μια πρόταση που έχει κατατεθεί, δεν έχει κλείσει, δεν ωραία. Υπάρχει κάποιο σχέδιο νόμου που να έχει κλείσει. Δεν... Εκεί, άκουσέ λοιπόν... με όμως, άκουσέ με. Τι λέμε σήμερα στους αγρότες, λέμε σήμερα κυβέρνηση... στους αγρότες. Μια στιγμή, τη βελτιωμένη πρόταση για το ασφαλιστικό που μπορεί να μπει στο τραπέζι. Συγκεκριμένα λοιπόν, πράγματα πες μας. Η πρόταση που θα καταθέτουμε θα έχει σχέση με την κατάσταση που βιώνουμε. Και η κατάσταση λέει ότι σήμερα το ΟΓΑ ενισχύεται με 3,3-3,4 δις ευρώ κάθε χρόνο. Δηλαδή το 90% των δαπανών του ΟΓΑ καταβάλλεται από τον Έλληνα πολίτη, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σήμερα, εάν αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι, η βασική σύνταξη του ΟΓΑ, του αγρότη, θα πάει σε βάθος χρόνου το 2027 σε μηδέν. Σας το λέω διότι υπάρχουν νόμος, διαρκώς μειώνεται κάθε χρόνο η σύνταξη του ΟΓΑ, η βασική, και ερχόμαστε εμείς και λέμε, άρα αυτό είναι διασφαλίζουμε λόγος, τα 384 ευρώ ως βασική σύνταξη για τους αγρότες. Και από εκεί και πέρα μπαίνουμε στην λογική της... Το ασφαλίστου με ανταποδοτικότητα, αυτά θα τα δούμε, τα συζητάμε αυτή την ώρα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να κάνουμε παρέμβαση στο ασφαλιστικό των αγροτών, ναι ή όχι. Άρα λοιπόν από την ώρα που πρέπει να κάνουμε παρέμβαση πρέπει να έρθουν οι αγρότες και να συζητήσουμε και με τον Πρωθυπουργό αυτά τα οποία εμείς διαπραγματευόμαστε. Εάν οι αγρότες, κύριε Υπουργέ, επιμείνουν σε αυτό το αίτημά τους που διατυπώθηκε πολύ καθαρά, πρώτα τα αποσύρετε όλα και μετά εμείς ερχόμαστε στο Μαξίμου. Η θέση της κυβέρνησης, οι αποφάσεις της κυβέρνησης ποιες θα είναι? Καταρχήν να περιμένουμε, να μην βιαζόμαστε, οι ίδιοι αγρότες να αποφασίσουν μέσα από τις διαδικασίες που έχουν. Μα οι ίδιοι αποφάσισαν και είπαν ότι μέχρι την Τρίτη οι ίδιοι αποφάσισαν. Τι θα κάνουν, ενώ εσείς λέτε αυτό, εγώ ξέρω ότι η μισή. Οι διάφοροι από τις πρωτοβουλίες λένε να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό, οι άλλοι λένε να μην τους συναντήσουμε. Είναι θέμα δικό τους, ας το αποφασίσουν συλλογικά, διότι πρέπει να καταλάβουμε και ένα πράγμα. Κάποια στιγμή η θεσμική εκπροσώπηση του χώρου, η οποία δεν υπάρχει, το ξέρετε σήμερα, έτσι, πρωτοβουλία από εδώ, πρωτοβουλία πιο πέρα, κίνημα από εδώ. Εδώ όμως, τώρα, όταν θέλουμε να συζητήσουμε, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει από τη δική τους πλευρά
κάποια κοινή θέση. Αυτό αναζητούμε. Την Τρίτη θα γίνει αυτό. Την Τρίτη. Ας περιμένουμε λοιπόν μέχρι την Τρίτη. Κατέμπει και ο Προμαχώνας. Εμείς ως κυβέρνηση περιμένουμε την απάντησή τους στην πρόσκληση που έκανε. Ναι, αλλά θα περάσετε μια εβδομάδα με κλειστούς δρόμους. Η προημερησία συζήτηση στη Βουλή θα γίνει με κλειστή την Εθνική Οδό. Κύριε Χασαπόπουλε, αυτό είναι θέμα των ίδιων των αγροτών. Μην περιμένετε από εμάς, διότι σας το λέω και εγώ προσωπικά, έτσι, επειδή γνωρίζετε την συνάντηση που είχα στην Κομωτινή, όπου περίμενα τους αγρότες ώρες μέχρι τη νύχτα να έρθουν να κουβεντιάσουν, να έρθουν να συζητήσουν. Αυτό θα κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση. Περιμένουμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουν. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι, το ρώτησα χθες κύριε Υπουργέ και στον κύριο Βαρεμένο που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όπου μιλάμε με αγρότες σε μπλόκα μας λένε το εξής. Προεκλογικά μας είχαν υποσχεθεί τα πάντα και κύριε τώρα Τάκη, δεν κάνουν τίποτα. Μην συνεχίζει, θα σας πω πάρα πολύ απλά. Ναι. Είμαι αυτός ο οποίος σχετικά με το 2015 το Γενάρη το συζήτησα μαζί τους διεξοδικά, βεβαίως αναλαμβάνοντας τις ευθύνες ότι μερικά ζητήματα δεν μπορέσαμε να τα υλοποιήσουμε. Ήρθε η εκλογική αναμέτρηση του Σεπτέμβριου όπου όλα ήταν γνωστά, δεν επιχειρήσαμε να κοροϊδέψουμε ούτε κατ' ελάχιστο και τον αγροτικό κόσμο και το εκλογικό αποτέλεσμα μας είπε ότι εσείς θα αναλάβετε να διαπραγματευτείτε τη συμφωνία που έχουμε υπογράψει. Αυτό ήταν. Πάντως, το αποτέλεσμα των εκλογών. Εδώ που τα συζητάμε όλα, Υπουργέ μου, και εσάς σας κάνω μια κριτική για αυτή τη φράση που είχατε πει στη Βουλή, ότι αν έρθουν όλα αυτά τα πράγματα θα είναι τα φόπλακα για το αγροτικό. Παλιά το είχατε πει αυτό. Αυτά γινόντουσαν, σας είπα βεβαίως μερικά πράγματα, όχι αυτά τώρα τα συγκεκριμένα, διότι υπάρχουν ένα σωρό άλλα ζητήματα. Διότι όταν μιλούσαμε, ας πούμε, για την φορολόγηση του αγροτικού χώρου, δεν μιλούσαμε για αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα. Άρα αντιλαμβάνεστε πιο... ότι τα δεδομένα εκείνης της περίοδου ήταν εντελώς διαφορετικά. Είναι τελείως και αυτά διαφορετικά. Που έμπαιναν στην αρχή δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά που ιδιαίτερα για τον αγροτικό χώρο. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Επειδή έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, κύριε Τάκη, κύριε Χασαπόπουλε, εμείς θέλουμε να φύγουμε μπροστά. Έχουμε μπροστά μας την ανάγκη για ένα σχέδιο νόμου που για ένα νομοσχέδιο που θα καθορίσει τους όρους της συνεργασίας των αγροτών, διότι αποτελεί ζητούμενο. Πάντως, να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Σωστό είναι αυτό. Κύριε Υπουργέ, με βάση αυτό που μόλις μου είπατε τώρα για να το καταλάβουμε και να ξέρουμε, να μπορούμε και εμείς να απαντήσουμε όταν μας ρωτάνε οι αγρότες, αυτό που είπατε είναι ότι ό,τι είχατε υποσχεθεί στον αγροτικό κόσμο ήταν με βάση τα δεδομένα του προ-Ιανουαρίου κατάστασης και όλα αυτά που είχατε υποσχεθεί δεν ισχύουν σήμερα. Βεβαίως. Όταν έχουμε υπογράψει μια συμφωνία η οποία έχει εγκριθεί από το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Απλά το λέμε για να γίνει ξεκάθαρο για και να γίνει κατανοητό. Και για να ξέρουν και οι αγρότες. Δεν έχω κανένα λόγο εγώ να μην. Όχι, άλλο λέω. Για να ξέρουν και οι αγρότες να μην επιμένουν συνέχεια στο τι τους είχατε υποσχεθεί πριν από ένα χρόνο. Άκουσα αγρότες οι οποίοι να λένε το θέμα του πετρελαίου. Έχει ψηφιστεί το συγκεκριμένο, έχει γίνει και νόμος. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση η σημερινή να πάρει ένα νόμο πίσω που τον είχε ψηφίσει με βάση τη συμφωνία πριν δύο μήνες. Είναι δύσκολο. Άρα λοιπόν, Υπουργέ, μου, ακούστε λίγο μια στιγμή. Η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας ή όχι. Μας ενδιαφέρει το ότι αυτή την ώρα ο αγροτικός χώρος έχει 2,2-2,5 δις αφορολόγητα εισοδήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπουργέ μου, ακούστε μια στιγμή. Όχι, δεν είναι το 1,3 που δηλώνουν μόνο οι αγρότες. Υπάρχει δίπλα κι άλλο 2,5 δις αφορολόγητο το οποίο αφορά το εισόδημα των αγροτών. Υπουργέ μου, επειδή είστε ένας άνθρωπος, θα το πω μπαροτοκαμνισμένος. Και επειδή τα πράγματα δεν φοβάστε να τα πείτε με το όνομά τους, ούτε φοβάστε να κάνετε διάλογο. Θέλω να σας πω, και επειδή υπάρχει μια εμπιστοσύνη μεταξύ μας, ότι εμείς εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο, έχουμε και τους καλεσμένους μας πολιτικούς. Θέλετε να μείνετε στο παράθυρο να ακούσουμε τον Γιάννη τον Βάγκο. Τον Γιάννη τον Βάγκο, μόνο αυτό. Αν δεν θέλετε, θα την κλείσουμε εδώ τη συνομιλία μας. Υπάρχει η αναγκαιότητα αυτή την ώρα να επικοινωνήσουμε με τους ίδιους τους αγρότες. Έχουμε επικοινωνήσει στο γραφείο, σας είπα. Όχι, το έχουμε καταλάβει, επειδή τον έχουμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή.
ό,τι είναι. Είχαμε δεσμευτεί, Υπουργέ, να είστε μόνο σα. Διότι, όχι, ό,τι είναι να συζητήσουμε πλέον από την ώρα που έχει πάει σε επίπεδο Πρωθυπουργού, έχει σταλεί. Αν θέλετε, να ακούσετε τον αντίλογο, μπορείτε να παραμείνετε. Κάτι... Μπορώ να σας παρακολουθήσω από ωραία, να ρωτήσουμε τηλεόραση. Και κάτι τελευταίο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, τους καλεί και βεβαίως όλα αυτά που αφορούν το ζητήματα ασφαλιστικό, φορολογικό. Όχι, και εσύ όμως μια κουβέντα τώρα στο Γιάννη τον Πάγκο μπορούσε να πει. Θα συζητηθούν, λοιπόν, θα παρακαλέσω. Λοιπόν, okay, μια τελευταία. Ξέρουν όλοι και ξέρει και ο αγρότης ότι αλλεπάλληλες φορές έχουμε συναντηθεί και τα. Κύριε Υπουργέ, μια τελευταία ερώτηση πριν σας αποδεσμεύσουμε. Με βάση όλο αυτό το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται, από πλευράς κυβερνήσεως υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα μέχρι ότου να έρθει όλη αυτή η πρόταση να γίνει νόμος και να έρθει στη Βουλή? Διότι ακούμε τον Πρωθυπουργό συνεχώς να λέει ότι πρέπει να κλείσει τάχιστα η αξιολόγηση. Και ξέρουμε ότι η προϋπόθεση για να κλείσει η αξιολόγηση είναι η ψήφιση του ασφαλιστικού. Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα? Κύριε Τάκη, τώρα ζητάτε από μένα, ναι, προσέξτε, διότι ακόμη και αυτά τα ζητήματα που συζητάμε δεν είναι αρμοδιότητά μου. Εντάξει, αλλά είστε ο αρμόδιος υπουργός. Απλώς επειδή, να καταλάβουν οι αγρότες, μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία γιατί θέλω να τους στηρίζω και να τους στηρίζω πάντα. Mm-hmm. Συμμετέχω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Yeah. Αλλά θέλω να έχουμε ειλικρινή σχέση και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι θέματα του Πρωθυπουργού. Ναι, λέω, μήπως σας το... Συμβουλίου, δεν μπορώ να σας μήπως σας το είπε ο Πρωθυπουργός, μήπως το ξέρετε. Μήπως σας είπε, κοίταξε να δεις να τους ηρεμήσεις γιατί πρέπει να ψηφίσουμε τον νόμο. Το θέμα της ηρεμίας και το θέμα του διαλόγου είναι ζητούμενο κάθε μέρα. Λοιπόν, Υπουργέ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα μας επιτρέψετε να ακούσουμε τον Γιάννη τον Πάγκο. Εμείς ένα να πρώτο αντίλογο, ένα πρώτο σχόλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα επαναλαμβάνουμε ότι θα θέλαμε να είστε εδώ, αλλά καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του Υπουργείου τώρα, γιατί εκεί το τηλέφωνο σας θα χτυπάει συνέχεια. Να είστε καλά, Υπουργέ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Είναι εδώ μαζί μας η κυρία Μερόπη Τζούφη, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Από τα Γιάννενα έχετε κι εσείς εκεί αναταραχές. Ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, στην Κρήτη ξεκινάνε και εκεί κινητοποιήσεις, κύριε Αυγενάκη. Ο κύριος Μπαρδιώτας από το ποτάμι, στη Λάρισα είναι κομμένη η Ελλάδα, θα μας τα πείτε όλα, έτσι δεν είναι? Ο κύριος Αυγενάκης είναι εν αναμονή γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, εντάξει. Να λέμε και τα καινούργια αξιώματα. Συγχαρητήρια. Είμαι γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής και βουλευτής Ηρακλείου. Καλό είναι, καλό είναι αυτό. Ανεβαίνουμε τα σκαλιά. Είστε σεμνός άνθρωπος, δεν θέλετε να τα τονίζετε αυτά. Να δώσουμε για λίγα λεπτά να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη τον Πάγκο. Ένα πρώτο σχόλιο. Κύριε Πάγκο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Χασαπόπουλε, και στους καλεσμένους σας. Δεν περιμέναμε να κρυφτεί ο κύριος Υπουργός από τη μια πολύ απλή συνομιλία με δύο απλά αιτήματα. Δεν φταίμε εμείς ότι πριν από ένα χρόνο τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά και τώρα είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν φταίμε εμείς που η διαπραγμάτευση μας σκότωσε. Δεν φταίμε εμείς ότι 17 ώρες του κυρίου Τσίπρα πάει να πει ότι εγώ δεν θα έχω σπίτι και χωράφι. Δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο σκοπός. Κύριε Βάγκο, να σας παρακαλέσω να βγάλετε το hands-free αν μπορείτε. Ναι. Τώρα είναι δεν καλύτερο. Ξέρω αν ήταν αυτό. Με ακούτε τώρα? Ναι. Και θέλω να δεν ξέρω αν ήταν αυτός ο σκοπός. Το καταλάβαμε και καταλάβατε εσείς από την τακτική της κυβέρνησης απέναντι στο ασφαλιστικό, αν θα το πάρει ή όχι πίσω. Η τακτική της κυβέρνησης είναι ότι δεν θέλει αγρότη. Δηλαδή είναι φορολογικά καθαρά το ασφαλιστικό. Πάντως, είναι 27%. Να σας μιλήσω λίγο. Κύριε Βάγκο, ένα λεπτό. Με βάση αυτά που μόλις τώρα είπε ο Υπουργός, σας είπε πολύ απλά ότι όλες οι υποσχέσεις του προηγουμένου Ιανουαρίου δεν ισχύουν. Πολύ απλά γιατί έχουν αλλάξει συνθήκες. Πολύ απλά. Άρα πάμε εξ αρχής. Πολύ απλά θα σας πω ότι αν ισχύουν αυτά τα μέτρα που θέλει να φέρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, οι αγρότες που είναι στον δρόμο, αυτά τα 20.000 τρακτέρ, δεν θα έχουν εκεί να καλλιεργήσουν και σπίτι να μείνουν. Απλά πράγματα. Εάν εσείς νομίζετε ότι αυτά τα μέτρα που ψηφίστηκαν και πάρουν το 82% των αγροτών το εισόδημα και το υπόλοιπο το αφήσουν για ελγά και για έμφυα, συγγνώμη, θα διαφωνήσω. Εγώ κατάλαβα ότι ο Υπουργός είπε ότι δεν μπορώ να πάρω πίσω το ασφαλιστικό, φορολογικό δεν υπάρχει. Το ασφαλιστικό δεν μπορώ να το πάρω πίσω γιατί αυτή είναι η συμφωνία με τους δανειστές. Άρα... Η συμφωνία, συγγνώμη κύριε Χασαπόπουλε, η συμφωνία ήρθε μετά πέρυσι, τέτοια συμφωνία δεν υπήρχε. Και ούτε εγώ θέλω να κάνω το καλοκαίρι όμως άλλαξαν τα πράγματα. Συγγνώμη, πριν ένα χρόνο, τέτοια μέρα πριν, δεν είχαμε τέτοια προβλήματα.
να τα ξεκαθαρίσουμε. Δεν μπορεί δηλαδή επειδή ήρθαν στην κυβέρνηση τη ΣΥΡΙΖΑ να φύγει το 82% των εισοδημάτων των αγροτών. Το έχουμε καταλάβει, κύριε Βάγκο. Καθαρά και ξάστερα. Ή θα τα πάρουν πίσω ή γεια σα. Σε καμία συζήτηση δεν θα μπούμε αν δεν τα πάρουν πίσω. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός δηλαδή δεν σας έπεισε ο Υπουργός, αυτό μας λέει. Να πάει να βρεθεί όποιος θέλει. Αυτά τα τρακτέρ που είναι στο δρόμο δεν θα συναντηθεί κανένας μα κανένα αν δεν τα πάρει όλα πίσω. Μάλιστα. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής, να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Από την πρώτη στιγμή είπαμε όλα πίσω και μετά συζήτηση. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Κυρία Τζούφη, τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά, νομίζω. Κοιτάξτε. Τώρα έχετε και τις δύο πλευρές. Έχετε την πλευρά του Υπουργού που λέει δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω, διότι ουσιαστικά ανατρέπουμε τη συμφωνία. Και έχετε και τον κύριο Βάγκο που λέει δεν πρόκειται να τα πάρουμε πίσω και τα τρακτέρ θα μείνουν στους δρόμους. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι αγρότες έχουν μια συσσωρευμένη κούραση πάρα πολλών χρόνων. Σε αυτό που δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Βάγκο είναι ότι όλα αυτά έγιναν μέσα σε ένα χρόνο. Είναι γεγονός ότι μια σειρά από μνημονιακούς νόμους έχουν πραγματικά πλήξει τον αγροτικό χώρο και έχει ελαττωθεί ο κόσμος ο οποίος ασχολείται με την αγροτιά, που είναι έτσι κι αλλιώς ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Υπάρχουν σοβαρά θέματα με την παραγωγική ανασυγκρότηση, που είναι η βάση μας. Και φυσικά αυτά δεν έγιναν μέσα στον ένα χρόνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Νιώθετε την πίεση από τους αγρότες στην περιοχή σας? Βεβαίως. Παντού νιώθουμε την πίεση και βεβαίως πρέπει να αφουγκραζόμαστε τις κοινωνικές ομάδες. Δεν μπορεί να το αγνοήσει κανείς αυτό. Σας λένε, ας πούμε, να μην ψηφίσετε, να δεσμευτείτε. Αυτή την πίεση τη νιώθετε? Κοιτάξτε, πίεση πάντοτε νιώθουμε σε αυτή τη θέση που είμαστε από την πρώτη στιγμή που εκλεγήκαμε. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη. Είναι κάτι ιδιαίτερο, το ξέρω. Επαναλαμβάνω, βεβαίως. Τώρα είναι μια λοιπόν συσσωρευμένη κοινωνική αντίδραση, αλλά η οποία είναι αποτέλεσμα προβλημάτων πάρα πολλών. Όλων των προηγούμενων μνημονιακών χρόνων. Άρα δεν συμφωνώ με τον κύριο Βάγκο ότι όλα τα πράγματα μέχρι πριν ένα χρόνο ήταν καλά και ξαφνικά τα πράγματα αυτά άλλαξαν. Επίσης, να θυμίσω εδώ. Όχι, απλά ότι ο κύριος Βάγκο σας λέει ότι τον προηγούμενο Ιανουάριο λέγατε πράγματα πολύ θετικά για τους αγρότες ότι θα υλοποιήσει η κυβέρνηση. Άλλαξαν οι συνθήκες, όπως είπε και ο Υπουργός, τον Ιούλιο, αναγκαστήκατε όλα αυτά να τα πάρετε πίσω. Αλλά προφανώς οι αγρότες έχουν μείνει σε αυτές τις υποσχέσεις που τους δώσατε λοιπόν τον προηγούμενο Ιανουάριο. Εδώ ότι τη συμφωνία του καλοκαιριού την ψήφισαν 221 βουλευτές. Δηλαδή από όλες τις πλευρές που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή πορεία και ιδιαίτερα ο αγροτικός χώρος χρειάζεται, αφού κατά 50% τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν στην αγροτιά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Κατά συνέπεια στην επιλογή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αυτή τη μνημονιακή συμφωνία την οποία αναγκαστήκαμε να δεχθούμε και η οποία έχει και σκληρά μέτρα για τους αγρότες. Έτσι. Έχει το θέμα ζήτημα του φόρου της κατανάλωσης και την προοδευτική εξομοίωση των εισοδημάτων τους στα ζητήματα τα φορολογικά, τα οποία όμως ακόμη δεν έχουν νομοθετηθεί. Τώρα, το θέμα του ασφαλιστικού είναι πιο σύνθετο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε βιώσιμο ασφαλιστικό. Και αυτό φυσικά αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Διότι αν αποφασίσουμε αυτή τη στιγμή να μην κάνουμε τίποτε στο ασφαλιστικό, θα είμαστε χωρίς ασφαλιστικό το 2018. Και φυσικά η κατεδάφισή του δεν ήταν αποτέλεσμα του τελευταίου χρόνου. Κύριε Βγενέκη, σε εσάς θα έρθουμε τώρα, αλλά θα μας δώσετε ένα λεπτό, γιατί έχουμε, ξέρετε, η ροή είναι πολύ σκληρή. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Βογιατζή να μας πει, επειδή ο άνθρωπος ταξιδεύει. Ο κύριος Γιάννης Βογιατζής είναι πρόεδρος της διαπεγγελματικής οργάνωσης ΣΥΝΟΥ και τον είχαμε προγραμματίσει για λίγο αργότερα. Κύριε Βογιατζή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Σας έχουμε καλέσει γιατί αύριο κλείνουν όλα τα εινοποιεία. Γι' αυτό το φόρο που μπαίνει μέσα στα, που μπαίνει στο κρασί, μπορείτε να μας πείτε? Κοιτάξτε, είναι μια διαμαρτυρία απόγνωσης, γιατί είναι ένα ολέθριο μέτρο αυτό, παράλογο, το οποίο θίγει την ανταγωνιστικότητα των νέων και των ενοποιών, και πολλά ενοποιεί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εμπορία και στη διακίνηση των κρασιών. Και επομένως είναι τεράστιο το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Πόσο κόστος? Ναι. Αυτό έχει τόσο καιρό που ψηφίστηκε. Τώρα θυμηθήκατε να τα κλείσετε τα ενοποιία? Δεν θυμηθήκαμε. Διαμαρτυρόμαστε από την αρχή. Αλλά τώρα και στην εφαρμογή του το μέτρο έχει τεράστια προβλήματα. Μας έχει μπλοκάρει τελείως. Μάλιστα. Για πείτε μας, Λιδάη, τι εννοείτε? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις διακίνησης που δεν μπορούν να γίνουν, διότι δεν μπορούν να δημιουργηθούν οι φορολογικές αποθήκες. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα τεράστια. Και το κυριότερο είναι ότι τους μικρούς συνοποιούς, που τους δίνει τη δυνατότητα να προκαταβάλουν το φόρο για να μην δημιουργούν φορολογικές αποθήκες, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αυτά τα χρήματα αυτή τη στιγμή. Ένα μικρό ενοποιείο, να φανταστείτε, που κάνει 100 τόνους, πρέπει να πληρώσει πάνω από 20.000 άμεσα τώρα για να μπορεί να πουλήσει κρασιά. Άρα έχουν μπλοκάρει άνθρωποι, δεν μπορούν. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα?
Α, είναι η προκαταβολή που πρέπει να τα δώσουν αυτοί οι μικροί ηνοποιοί, ε. Κύριε Αγγενάκη, εσύ είχατε συνάντηση μαζί του. Για δεν είναι μόνο αυτό. Είχαμε χθες συνάντηση στο Ηράκλειο, όπως φαντάζομαι και σε άλλες πόλεις. Να πούμε πόλεις. Ότι αυτό ο σοφόρος ψηφίστηκε τότε που ψάχναμε ισοδύναμα για το 20% στην ιδιωτική ναι. εκπαίδευση. Ακριβώς. Να πούμε ότι οι αντιδράσεις των ηνοποιών ήταν από τότε απολύτως ξεκάθαρες και με ένταση, αλλά με έναν τρόπο πολύ μεθοδικό και πολύ σοβαρό. Όπως άλλωστε χαρακτηρίζει όλη την πορεία των ηνοποιών, ειδικά τη δεύτερη γενιά ηνοποιών. Και αναφέρομαι και ιδιαίτερα στην Κρήτη, που εκεί έχει κάνει μια άλμα το τελευταίο διάστημα η ηνοποίηση και η καλλιέργεια ιδιαίτερων ποικιλιών κρασιού. Είναι μια ακόμα στρεβλή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, εντελώς πρόχειρη, καθόλου προετοιμασμένη ούτε η ηνοποίηση από την μια, ούτε και η πολιτεία από την άλλη, αν την εφαρμόσει. Και βέβαια συζητάμε για ένα μεγάλο κόστος που στην αρχή προσπάθησαν να το περάσουν επικοινωνιακά. Μα τι λέτε τώρα, συζητάμε για 20-30 λεπτά, δεν είναι αυτό τίποτα, δεν είναι τίποτα. Είναι ένα ελαφρότατο βάρος, ξέρω εγώ, το οποίο τελικά αξίζει, μπορείτε να το σηκώσετε. Όμως δεν είναι έτσι. Διότι συζητάμε ότι όλοι οι ηνοποιοί θα κληθούν να πληρώσουν από 10, 20, 30, να προπληρώσουν 10, 20, 30 χιλιάδες ευρώ, ίσως παραπάνω, ανάλογα τον όγκο του ηνοποιού, ανάλογα τη δυνατότητα, τη δυναμικότητα του ηνοποιού. Και πολλοί εκ των ηνοποιών έχουν δυνατότητα να έχουν αυτά που απαιτούνται για να εφαρμοστεί αυτός ο φόρος. Θα συζητάμε για μια προχειρότητα δίχως προηγούμενο και που φυσικά όλη αυτή η διαδικασία στην ουσία χτυπά τους ίδιους ηνοποιούς. Δηλαδή αν το καταλαβαίνω καλά, κύριε Βογιατζή, από αυτά που βγάζει εκτός αγοράς, το κρασί, το ελληνικό κρασί. 20-30 ο φόρος επιπλέον, αλλά εσείς καλείστε να προκαταβάλλετε αυτό το φόρο για όλη σας την παραγωγή. Ένα μέρος των ηνοποιών, κύριε Χατζαπόπουλε, θα προκαταβάλει. Αλλά και αυτοί που θα το καταβάλουν κανονικά, γιατί έχουν φορολογικές αποθήκες. Ελάχιστοι είναι αυτοί που ξέρουν στην Ελλάδα. Ελάχιστοι. Ναι. Τα μεγάλα ενοποιεία μόνο έχουν. Το κράτος τα πολύ μεγάλα ενοποιεία τα οποία είναι μετρημένα σε 4-5 δάχτυλα. Όχι, αυτό καταλαβαίνω. Τα ΣΔΕ πρώτα από τους επαγγελματίες και μετά σου λέει εισέπραξε τα από την κατανάλωση. Και να πούμε ότι και τις επόμενες εβδομάδες έχετε και αντίστοιχο βαρύτατο φορολογικό νομοσχέδιο για τους αποσταγματοποιούς. Τσικουδιά και Τσίπουρο. Είναι άλλο θέμα. Έτσι, είναι ένα άλλο θέμα που πλήττει στην ουσία την ίδια οικογένεια. Έτσι, την ίδια οικογένεια. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε, συγχωρέστε με, ότι ο φόρος αυτός δημιουργεί πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητα του προϊόντος και σήμερα. Εκτός αγοράς. Είναι που είναι, είναι που είναι, αλλά θα τρέξει εκτός αγοράς. Θα τα πούμε τώρα. Έχει ενδιαφέρον γι' αυτό. Κάποιες κατηγορίες. Κύριε Χασβόπουλε. Ολοκληρώστε. Να του σχολιάσει και αυτό. Χάθηκε. Μα ακούτε. Αυτό τι σημαίνει, αύριο κλείνουμε τα ενοποιεία. Θα κλείσουν αύριο τα ενοποιεία όλης της χώρας. Έγιναν συγκεντρώσεις και θέλω να πω ότι οι Κρήτες ενοποιεί έχουν αποφασίσει αύριο να κάνουν κατάληψη στο Κολονίο. Μάλιστα. Στο Ηράκλειο. Ωραία. Έχει ενδιαφέρον ότι ο φόρος στο κρασί είναι ένα πάγιο αίτημα του λόμπι των ενοπνευματοδών, των σκληρών ποτών, το οποίο εδρεύει στο Άμστερνταμ προς όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Χρόνια τώρα προσπαθούν να βάλουν φόρους στο κρασί. Είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά. Όμως, του λόμπι είναι η πρώτη... να βρεθεί το ισοδύναμο είναι... τώρα γιατί. Είναι η πρώτη φορά. Θα μπορούσε να έχει βρεθεί από τα σκληρά ενοπνευματώδη. Δεν είναι τυχαίο. Είναι η πρώτη φορά που παίρνουν. Είναι η πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που σπάει. Δεν το λέω. Δεν χρεώνω. Μιλάμε όλοι μαζί και δεν ακούγεται κανείς. Δεν το χρεώνω στην κυβέρνηση. Έχει σημασία όμως. Έχει τη σημασία. Δεν λέω ότι το κάνανε γι' αυτό. Για να εξηγούμαστε. Έχει όμως σημασία. Φορτώνει το κρασί, ανοίγει μια κερκόπορτα για το κρασί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, βάζοντας για πρώτη φορά φορολογία, ειδικό φόρο κατανάλωση στο κρασί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχει άλλη χώρα. Μα και εσείς όταν σας ζητούσε ισοδύναμα για την εκπαίδευση δεν τα λέγατε. Οπότε τα είπαμε. Είπε ο κ. Στεοχάρη στη Βουλή να αρχίσουν να πληρώνουν τα φορτηγά που διέρχονται από την Εγνατία. Να πληρώνουν κάτι που δεν το πληρώνουν. Υπάρχουν ισοδύναμα. Αν έχετε κάτι τελευταία κουβέντα να σε απεδεσμεύσουμε. Κοιτάξτε, θα ήθελα να περάσει το μήνυμα ότι το κρασί είναι ένα προϊόν το οποίο πρέπει να στηριχθεί και είναι μια οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα που έχει μεγάλη σημασία και για την περιφέρεια. Αλήθεια είναι. Και θίγεται σοβαρά. Και πρέπει να το πάρουν πίσω τουλάχιστον να το αναστείλουν. Μάλιστα. Είναι ντροπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα κύριε Βογιατζή. Λοιπόν. Κύριε Βγενάκη. Εγώ θα ήθελα να κάνω σχόλιο γενικότερο για τον κύριο Αποστόλου. Μετά το διάλειμμα. Το κάνουμε μετά από εσά τα ξεκινήσουμε.